βάλουμε και στην παρέα μας, στην παρέα σας, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και καταξιωμένος συνθέτης και έχει γράψει τραγουδάρες και επιτυχίες και είχε επιχειρήσει να μας εκπροσωπήσει στη Eurovision, τον Αντώνη από τους Πίγασος, από το πετυχημένο έτσι δίδυμο από τα αδέρφια των Πίγασος, που είναι πιο γνωστοί ως Πίγασος και που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να τον καλησπερίσουμε λοιπόν. Καλησπέρα. Και καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμβολή σας. Το σχόλιο σας θέλω. Για τα αποτελέσματα πρωτίστως, έτσι, τόσο της δικής μας αποστολής όσο και της Κύπρου. Έμπειρο μάτι και έμπειρο αυτή. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Οι αναλύσεις που άκουσα και λίγο πριν μου φαίνονται λίγο υπερβολικές ως ανάλυση. Δεν πάει τόσο βαθιά το πράγμα. Να πω τρία πράγματα που εγώ πιστεύω. Ένα απόστημα από αυτά τα Eurovisionικά αποστήματα που κάθε χρόνο ακούμε είναι αυτό με τις συμμαχίες κλπ. Οι γειτονίες, οι καλές συγγενικές σχέσεις μεταξύ των κρατών και όλο αυτό το συνοθήλευμα. Δεν ισχύει. Το οποίο αφορά μόνο στους φτωχούς συγγενείς. Mm-hmm. Όσοι είναι στην τριάδα δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά. Είναι για όλους τους υπόλοιπους που συζητάμε τι θα μπορούσε να γίνει, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αυτοί που είναι στην τριάδα, είδατε την ψηφοφορία χθες, εκατοντάδες ψήφοι, δεν υπάρχει καμιά συγγένεια, καμιά πολιτική και καμιά τίποτα τέτοιο. Αντωνή, ναι. Καλησπέρα. Θέλω να σου πω καταρχήν ότι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που τον τελευταίο καιρό λες τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ θα σταθώ λίγο στο στάτους στο Facebook που ανέρτησες χθες. Και αυτό γιατί ήταν αρκετά αιχμηρό. Λες λοιπόν εκπληκτικές όμως φωνές στη Eurovision φέτος. Ολίγη από τη χαμένη έγκλη. Σουηδία και Γερμανία υπέροχες. Εμείς όπως πάντα πιστοί στην αφωνία, την κακογουστιά και την παλιωμοδίτικη συνταγή. Δεν ήταν έτσι. Δεν έχω δίκιο. Τι θέλω να πω. Παιδιά, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ο κόσμος έχει αλλάξει. Η μουσική έχει αλλάξει. Περιμέναμε διαφορετικά πράγματα. Περιμέναμε εκπλήξεις. Περιμέναμε ιδέες. Περιμένουμε διαρκώς πράγματα. Είμαστε πάντα στο περίμενε, πάντα κολλημένοι σε μια συνταγή χωρίς νόημα. Και αυτό φάνηκε χθες τόσο περίτρανα, που τι να σας πω, δεν ξέρω αν ακούσατε τις φωνές, ήταν πραγματικά μερικές εκπληκτικές φωνές. Mm-hmm. Το να βγαίνουμε εμείς και να ακούμε τα φωνητικά περισσότερο δυνατά από τη φωνή μας, δεν το καταλαβαίνω, δεν το κατανοώ. Είναι κάτι που σχολιάστηκε γενικότερα χθες και το έβλεπα πολύ. Είναι ένα πολύ εύκολο τραγουδάκι, η Ελευθερία είναι μια χαρά. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλο αυτό το τράκο. Αλλά πέρα από αυτό, έπρεπε να παρουσιάσουμε, ρε παιδιά, διαφορετικά πράγματα. Για όνομα του Θεού, αυτή τη στιγμή παγκοσμίως νούμερο ένα είναι η Αντέλ. Δεν είναι η Lady Gaga. Είναι κανένας άλλος. Τι θα ρωματιζόσουν για μια ελληνική αποστολή, γιατί μου φάνηκαν λίγο σκληρά τα σχόλιά σου. Εγώ νόμιζα ότι η Ελευθερία έχει καλή φωνή. Και εγώ το ίδιο, αλλά γιατί ακούγονταν περισσότερο η Βικτόρια. Αυτό μου το απαντήσει κάποιο. Καλά, από ανασφάλεια. Αυτό γίνεται και στην Καλομήρα, το βλέπαμε. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Το άγχος που έχει η τραγουδίστρια. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Και η νούμερο ένα άγχος είχε, πίστεψέ με. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Με τι τραγούδι θα πηγαίνατε ή με τι ιδέα θα πηγαίνατε την Ελλάδα στην Eurovision? Ακούστε, επειδή το θέτε τώρα σε μένα και αυτό μου κάνει λίγο. Το δεύτερο απόστημα που βλέπω κάθε χρόνο στην Eurovision, τις αναθέσεις. Ας σταματήσουμε τις αναθέσεις. Μου θυμίζει την πολιτική. Μα ήσασταν ένας έμπειρος καλλιτέχνης και γιατί σας έχουμε στην παρέα μας. Συγγνώμη, στην προηγούμενη περίπτωση δεν είχαμε ανάθεση όμως. Έγινε ύστερα από διαγωνισμό η επιλογή του τραγουδιού μας. Από διαγωνισμό, ύστερα από ανάθεση. Κάποιος ανάθεσε σε κάποιον κάτι και αυτός ο κάποιος είχε τρία κοριτσάκια στο ράφι, τα βάλε εκεί πέρα, δεν ήξερε τι να τα κάνει. Ας σταματήσουμε λίγο τις αναθέσεις. Ας αφήσουμε στους δημιουργούς, όχι δεν μιλάω προσωπικά. Ας αφήσουμε τα νέα παιδιά, οποιονδήποτε να γράψει. Να δούμε τι έχει να καταθέσει. Δεν αντέχουμε πια αυτό το γνωστό στυλάκι με το γνωστό ρυθμό, το γνωστό ρεφρέν. Τα βαρεθήκαν παιδιά αυτά. Τα βαρέθηκαν τόσο πολύ όλοι αυτοί, που αυτή τη στιγμή είμαστε στη δεύτερη λίστα. Ούτε καν σε δεκάδες. Κοντά στην 20άδα. Δεν πρέπει να αλλάξουμε. Τι άλλο πρέπει να κάνουν, να μας διώξουν, να το καταλάβουμε. Δεν είναι κάτι το απίστευτα σοβαρό όλο αυτό που το συζητάμε τώρα, αλλά είναι ένα δείγμα της γνωστής νοοτροπίας μας. Πρέπει να αλλάξει. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συνομιλία αυτή που είχαμε. Ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Καλό σας απόγευμα.